Οκ, okay, πάμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Unity, επιτέλους, μέσα στο Zoom. Ανοίξει τη Unity, θα δεις κάτι τέτοιο. Όχι κάτι τέτοιο, αυτό λογικά. Αυτό είναι το default, έτσι, το layout. Το default layout είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, να τρέξουμε πρώτα το project. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το project είναι από τα έτοιμα project που έχει Unity. Είναι... Λοιπόν, έχεις αυτό το ανθρωπάκι, περπατάς. Έχει μια... Υπάρχει ολόκληρο το project και θα σας δώσουμε και link για ολόκληρο το project. Τίποτα, μπαίνω στο Asset Store. Ναι. Λοιπόν, το project υπάρχει στο Asset Store. Τι είναι το Asset Store? Είναι μια πολύ μεγάλη συλλογή, είναι επίσημο του Unity site και είναι μια πολύ μεγάλη συλλογή από πράγματα τα οποία μπορείς να φορτώσεις αυτόνομα στη Unity. Αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ολόκληρα παιχνίδια, όπως αυτό, για να δείτε πώς λειτουργεί, μέχρι μοντέλα για γραφικά, έτοιμα γραφικά, έτοιμος κώδικας, ήχο νομίζω δεν έχει. Έχει και ήχο. Έχει και ήχο το Asset Store, αλλά δεν είναι και... Αυτές εδώ είναι οι κατηγορίες που έχει. Ωραία, ναι. Το Asset Store. Ολόκληρα project, 1491, scripting, 3.500 κώδικες, γενικά... Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάτι και τώρα κάποιο άλλο δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, είναι μια καλή πηγή να ψάξετε στο Asset Store να υπάρχει κάτι παρόμοιο. Επίσης, το Asset Store υπάρχει και μέσα στην Unity, δηλαδή ναι, δεν χρειάζεται να συνδεθείς από το browser. Θα δείξουμε σε λίγο πώς γίνεται. Δεν είναι τίποτα περίπλοκο, αλλά μπορεί να κατεβάσουμε πράγματα κατευθείαν από το Asset Store, αν το ανοίξουμε μέσα από το Unity, μέσα στο project που ξέρετε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέλει, σου λείπει ένα μοντέλο. Λείπει ένα δέντρο, μπαίνει στο Asset Store, ψάχνει δέντρα, πατάς download και είναι το δέντρο ήδη μέσα στο project που σου μετέβει. Ούτε τίποτα παίξει με χαγγέλους, ούτε ένα πρόβλημα. Ναι. Οι διαφορετικές εκδόσεις του μηχανής Unity έχουν πρόβλημα με αυτό. Όχι. Αν έχει κάνει ήδη, ο κώδικας είναι που αλλάζει η φάση, αν έχει κάνει ήδη compile ένα κομμάτι κώδικα σε προηγούμενη έκδοση και πας να τη φορτώσεις σε καινούργια, σου πετάει ένα warning πρώτο ότι αυτή έγινε σε παλιότερη, αλλά 99% των φορών δεν υπάρχει θέμα. Το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν φύγεις πολύ μακριά, αν φύγεις πολύ μακριά, υπάρχει πρόβλημα. Από 4 στην 5. Αν πας από την 5 στην 4. Αν πας από την 5, αν έχεις κάτι στην γραμμένη στο 5,5. Αν πας από την 5,4, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί την engine του scripting νομίζω ότι πειράζουν πολύ και αλλάζουν και πετάνε συναρτήσεις και τέτοια εκτός στις μεγάλες εκδόσεις. Στην 5, στην 4, στην 3. Οπότε όσο μένεις με το ίδιο αρχικό νούμερο, δεν υπάρχει μεγάλο θέμα. Δεν το προτείνω. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να σπάσει. Και... Δεν προτείνω και τα updates. Αυτό είναι το χειρότερο που συμβαίνει και με όλε τι μηχανέ και με όλα τα tools. Αν ξεκινήσει ένα project σε ένα 5,3, εμεί όταν ξεκινήσαμε το Death of Billion, ξεκινήσαμε στην. Πρέπει 5,1, πρέπει να ήμασταν. Ξεκινήσαμε 5,1. Μέχρι να τελειώσουμε το Death of Billion, βγήκε 5,3. Ακόμα αναγκαστεί να κάνουμε δύο φορέ update την engine όσο τρέχαμε μέσα στο παιχνίδι. Από 5,2 σε 5,3 έσπασε όλο. Πάγαμε δύο εβδομάδες να διορθώσουμε όλα τα προβλήματα στο τέλος της Unity. Γιατί έπρεπε να το κάνει το Unity, δεν το αφήσατε στην ίδια μηχανή όπως μας είπατε. Ακριβώς αυτό. Έτσι μάθαμε. Γιατί έτσι μάθαμε, δεν πρέπει να το κάνεις. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, σε φάση είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν ξεκινήσει ένα τέτοιο, π.χ. τώρα, είπαμε ότι είμαστε ρίσκοι και πήραμε 5,5. Λόγος που ξεκινήσαμε από 5,5 είναι επειδή 5,5 θα βγει σε κανένα μήνα. Αυτή τη στιγμή είναι σε βέτα. Δεν θέλουμε σε ένα μήνα να χρειαστεί να πάμε από 5,4 στο 5,5. Είμαστε ήδη στις 5,5, μπορεί να είναι στο beta, αλλά δεν θα σπάσουν τα πάντα σε ένα μήνα που θα βγει επίσημα η 5,5. Δεν γίνει το μικρό update από την beta στο stable, αλλά δεν θα είναι τόσο word breaking που θα έχουν πρόβλημα. Και η 5,6 δεν θα βγει για πολύ καιρό ακόμα, δηλαδή θα έχουμε τελειώσει το project μέσα στην 5,5. Λοιπόν... Μετά, αυτό που θέλαμε να κάνουμε, για παράδειγμα, πήραμε ένα δεύτερο... πακέτο από asset. Γενικά ως asset ορίζονται τα γραφικά, οι ήχοι, οι εικόνες, τα κομμάτια κώδικα, όλα αυτά που μπαίνουν ας πούμε μέσα στη μηχανή είναι
assets. Και στην ουσία φτιάξαμε ένα δεύτερο project από το τίποτα. Αυτό δεν το έχουμε φτιάξει εμείς, το πήραμε έτοιμα. Πήραμε το ανθρωπάκι από την άλλη οθόνη, φτιάξαμε και τη φωτιά. Και βάλαμε το ανθρωπάκι σε έναν άλλον χώρο. Δηλαδή, αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι βοηθάει πολύ το να χρησιμοποιείς project για να τεστάρεις, να παίρνεις πράγματα. Εντάξει, δεν προτείνεται να χρησιμοποιηθούν αυτά μέχρι την τελική έκδοση, αλλά είναι μια πηγή για να βλέπεις, να μαθαίνεις. Ακριβώς, ναι. Και φτιάξαμε αυτό που είναι λίγο πιο visually ελαφρύ, απλό. Δεν σας μπερδεύει, δεν είναι τίποτα περίπλοκο, για να σας εξηγήσουμε την Unity λίγο ευκολότερα. Από αυτά, δηλαδή, αν δείτε, έχουμε πάρει έτοιμα όλα από άλλα projects. Βρήκαμε ένα από τα projects. Βρήκαμε αυτό το νησί που είμαστε. Πουλήσου λίγο. Είναι και το υπόλοιπο νησί, έχει εδώ ένα τέτοιο, είχε την χαρία της θάλασσα. Ναι, θα το κάνουμε στην πορεία. Επίσης, όπου πάει το mouse, θα ακολουθάει και ο χαρακτήρας. Κοιτάει προς τη μεριά του mouse, με αυτά τα χειμιστικά σου. Έχει ένα τέτοιο κάπου μέσα, ένα περάδειγμα που στάζουμε. Και πήραμε το χαρακτήρα του προηγούμενου πρώτου που σας δείχναμε, το βάλαμε εδώ και φτιάξαμε εκείνη τη φωτιά. Λοιπόν, τώρα, δεν κρεμάσουμε όσο όλα κάναμε φωτιά. Καθόταν και νομίζω ότι καταστρέψαμε το σύμπαν. Ήταν σε φάση τι έτσι γίνεται φωτιά. Μου απομυθοποιήσατε τα παιχνίδια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με τον editor. Ποιος είναι editor? Η βασικότερη οθόνη είναι η μεσαία. Είναι η σκηνή. Τι ρόλο βαράει? Είναι στο μέρος στο οποίο μπορείς να βάλεις τα πάντα. Τα assets σου, τα πετάς μέσα και ό,τι πετάξεις εκεί μέσα θα μπει στο παιχνίδι. Αν δείτε, τέλος πλέον από το παιχνίδι πριν, σαν ανθρωπάκι είναι εδώ. Το έχουμε λίγο στον αέρα. Βλέπετε την τέντα, το νησί, το... Πώς το λέμε, την προβλήτα. Από δίπλα, ακριβώς στην διπλανή του διανοτάπου, είναι το game. Λοιπόν, το game είναι το παιχνίδι. Οτιδήποτε έχει μπει μέσα στο scene, όταν πατήσεις play, θα ξεκινήσει, θα τα play. Θα σε πάει στην τέντα του game, στην τάπου του game, και θα μπορείς να παίξεις το παιχνίδι. Όταν κάνεις export από την Unity για να φτιάξεις το εκτελέσιμό σου, το οποίο θα μπορεί να τρέξει οτιδήποτε άλλο, θα βλέπει ακριβώς ό,τι δεις εσύ μέσα στο game οθόνη, όσο δουλεύει στο παιχνίδι. Ωραία. Τώρα, κάτι σε αυτό το σημείο. Τα layouts της Unity, δηλαδή ο τρόπος που οργανώνονται όλα αυτά τα παράθυρα, είναι customizable. Δηλαδή, μπορούν όλα να αλλάξουν, να πάνε σε άλλες θέσεις, άμα χρησιμοποιείς πολλές οθόνες να μοιραστούν στις οθόνες. Για παράδειγμα, κάτι πολύ βολικό είναι να χωριστούν το scene και το game. Έτσι ώστε, ας πούμε, στο scene να κάνεις κάτι και να μπορείς να το τεστάρεις δίπλα επί τόπου. Όσο παίζεις, να μπορείς να βλέπεις και τι γίνεται μέσα στη σκηνή σου ακριβώς. Μέσα στη σκηνή έχεις απόλυτο έλεγχο στην οπτική γωνία που κοιτάς. Δηλαδή μπορείς να κουνηθείς. Μπορείς να κουνηθείς, να πας με ένα zoom in, zoom out, όταν θες αριστερά, δεξιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο το control. Δηλαδή με το mouse. Πλασέρνεις, μπορείς και με το βελάκι να πας δεξιά-αριστερά πάνω κάτω. Μέσα στο game όμως δεν έχεις έλεγχο. Μέσα στο game είναι ότι έχεις φτιάξει από πριν. Γίνεται. Ναι, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παίξεις όπως θα παίζει ο άλλος παίκτης. Δεν έχεις κάποια ειδική δύναμη. Παρ' όλα αυτά μπορείς να πειράζεις πράγματα μέσα στη σκηνή και όσο τα πειράζεις να αλλάζουν και στο game. Όσον αφορά τα παράθυρα τώρα, τα γύρω-γύρω, πέρα από αυτά, το ίσως πιο απλό παράθυρο που υπάρχει και το πιο βασικό είναι το project. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο στην ουσία είναι ένας file manager, όπου πετάς τα assets. Δηλαδή τα γραφικά, τους ήχους, όλα αυτά. Και αυτό μάλιστα, όχι εδώ, για παράδειγμα, σε αυτό το project, αυτό είναι το project, υπάρχει αυτός ο φάκελος με τα assets, όπου όπως έχω εδώ πέρα τα αρχεία μου οργανωμένα στο φάκελο του υπολογιστή, υπάρχουν και μέσα στη Unity. Κάτι που
ισχύει για το Unity και δεν ισχύει σε πολλά άλλα προγράμματα. Όταν κάνεις save στο Unity, δεν φτιάχνει ένα τελεία Unity γραφείο. Όπως ας πούμε όταν κάνεις ένα save, ένα PDF, σε PDF, ένα Word σε Doc, ένα... ξέρω εγώ... πείτε κανένα πρόγραμμα, το έχω πάει καλό. Ένα... από ήχο σε Avi, σε MP3, δεν έχει project file. Ό,τι υπάρχει μέσα στο project της Unity βγαίνει σε φάκελο κανονικά εξωτερικά. Αν θες να ανοίξει ένα project στη Unity, ανοίγεις απλά τον φάκελο κατευθείαν. Ανοίγεις τη Unity και λες να ανοίξει το project. Δεν έχει ένα αρχείο όπως θα κάνει project και θα ανοίξει. Έχει τις σκηνές, θα τις πούμε σε λίγο, αλλά μέχρι εκεί λοιπόν. Οπότε το project έχει μέσα οτιδήποτε υπάρχει το οποίο θέλεις να χρησιμοποιήσεις μέσα στο παιχνίδι. Τα γραφικά που φτιάχτηκαν. Τα βάζουμε όμως το project εκεί. Δείξτε. Μοντέλα. Για παράδειγμα, είναι τα μοντέλα που αυτός που έφτιαξε αυτό το νησί, ας πούμε, τα πρόσθεσε. Άμα θέλω να προσθέσω κάτι, το παίρνω. Και το σέρνεις μέσα στη σκηνή κατευθείαν. Δεν έχω ιδέα. Μπορώ να το μετακινήσω. Okay. Αν πιάσεις ένα από αυτά τα βελάκια που γίνεται σε ένα συγκεκριμένο άξονα μόνο, γίνονται λίγο. Ωραία. Αν πιάσει ένα από τα βελάκια που να είσαι μόνο σε ένα συγκεκριμένο άξονα, δηλαδή πάνω κάτω ή αριστερά δεξιά και μένει ακίνητο σε όλου του υπόλοιπου, αν το πιάσει από τη μέση, έχει ελεύθερο. Το οποίο είναι λίγο περίπλοκο όταν είσαι σε 3D περιβάλλον, γιατί είναι 3D το περιβάλλον, οπότε δεν ξέρει ακριβώ τι θα γίνει. Οπότε καλύτερα κινήσει στην ανάγκη. Στην ουσία είναι το. Αν λειτουργεί όπω το Blender, είναι το επίπεδο που βλέπει. Δηλαδή στο ναι. Κοινή, σε αυτό το επίπεδο που είναι η προβολή σου. Οπότε, αν αλλάξει την προβολή σου στο scene view, ναι, αλλάζει ναι. Και το επίπεδο στο οποίο μετακινείται με το κεντρικό. Γενικά, το καλύτερο είναι ο κάθε άξονα μεμονωμένα, είναι το πιο ναι. Εύκολο, το πιο σίγουρο. Να είσαι ο κάθε άξονα. Όπω είπα, μπορεί να γυρίσει όπω το βλέπει. Οπότε, αν δεν μπορεί να πιάσει καλά, πιει τον μπλε τον άξονα εδώ, να γυρίσει λίγο την κάμερα, α πούμε. Ναι. Για να πιάσει το ρομάδο τον άξονα, ακριβώ. Ή από εκεί γίνονται στο μπλε. Λοιπόν, αυτό είναι η βασικότερη λειτουργία που μπορεί να κάνει με ένα αντικείμενο μέσα στην σκηνή. Να το μετακινήσει. Πώς να το κάνει, όπου γουστάρει, μπορεί να κάνει άλλα τρία πράγματα. Άλλα δύο πράγματα, συγγνώμη. Να κάνει rotate, δηλαδή να το στρίψει. Πάλι στον κάθε άξονα. Όπως γουστάρει. Παρένθεση, ό,τι κάνω στο scene view, βλέπετε πώς φαίνεται και μέσα στο game view από δίπλα. Δηλαδή. Όταν πειράζω το αντικείμενο, ναι, sorry, βλέπετε ότι... Κουνιάται και στο game μέσα. Και να το μεγαλώσω κιόλας λίγο. Ναι, και το τρίτο το ρόλο είναι αυτό, το resize. Μπορείς να κάνεις resize, πάλι είναι αυτό. Αντένα, κεραία είναι. Μπορείς να κάνεις resize, πάλι είτε ένα άξονα, κάνε ένα άξονα resize, δηλαδή... Το οποίο δεν συνιστάται συνήθως γιατί τεντώνεται έξω από τις αναλογίες του. Αλλά αν θες να το κάνει, μπορείς. Στρέψει. Ναι. Είτε να πιάσεις από τη μέση πάλι, από το πράγμα και να μεγεθύνεις όλους τους άξονες που περιμένουν να χαλάσουν και αναλογίες. Είναι η κεραία όλους. Λοιπόν, θα πατήσουμε play. Θα δείτε ότι θα είναι εκεί μέσα τώρα το αντικείμενο. Ακριβώς εκεί που το βάλαμε. Δεν έχει χτίσει. Δεν έχει χτίσει. Αν το βάλουμε. Λοιπόν, όπως τοποθετείς κάτι, αλλά απλά το σύρεις από το project σου και πέσεις στο τέτοιο, όπου το αφήσεις, εκεί θα μείνει. Θα πάει πιθανά. Για να δείξουμε λίγο. Έχουμε και άλλα αντικείμενα, βλέπετε, πάρα πολλά. Θα σας το δώσουμε αυτό το project. Μπορείτε να παίξετε ελεύθερα. Θα φτιάξετε δικές σας σκηνές για να δείτε λίγο να συμβείτε. Το σχήμα. Sorry. Και τα δύο. Είναι δύο διαφορετικές σκηνές μέσα στο ίδιο project. Το ίδιο project. Και έχει όλα τα μοντέλα, οπότε θέλετε να φτιάξετε κάτι καινούργιο με αυτά τα μοντέλα, μπορείτε ελεύθερα. Ωραία, τι άλλο έχουμε μέσα από το project. Ναι, καλό. Project view έχει κάτι άλλο που μπορούμε να δείξουμε. Α, ναι, αν ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο asset, και θυμάστε πώς το λένε, μπορείτε πρέπει να το γράψετε εκεί πέρα. Αν δεν. Λοιπόν, έχει φίλτρα, έχει tags, έχει πολλά πράγματα για να μπορείς να βρεις εύκολα πράγματα μέσα στο project bar. Απλά, άμα θέλεις να είσαι αυτή, το
Για το Snapless. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ισχύει, αλλά είναι κάτι λίγο πιο παράξενο. Άλλο στο θέμα που κάναμε τώρα με το που με το που ναι. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Αν έχεις πατημένο βίο όσο κάνεις transforms, δηλαδή transform λέγεται όλη η διαδικασία του, είτε να κουνήσεις, είτε να στρίψεις, είτε να μεγαλώσεις, από όλα αυτά τα λέμε transform μαζί. Αν έχει πατήσει έτσι κατά από την ώρα το βίο σου το κάνει, κάνει κάτι που λέγεται snapping. Ξέρει κανεί τι είναι το snapping. Πάει και κολλάει. Ουσιαστικά υπάρχει ένα όρατο grid. Ίσως τι γίνεται. Υπάρχει σύστημα συνδεδεμένο κανονικά. Πάει και βρίσκει το πιο κοντινό αγκαίριο και το κολλάει εκεί πέρα. Απλά στο 3D είναι λίγο πιο περίεργο γιατί εξαρτάται και από το που... Φαίνεται το wireframe εδώ πέρα, φαίνεται το wireframe. Άμα κάνεις να καταλάβει να αναζητήσεις. Δεν είναι αναγκαστικά στο wireframe, μπορεί να βρει και επιφάνειες, ας πούμε. Απλά εξαρτάται και το που είναι το pivot point στο 3D. Είναι λίγο λεπτομέρεια. Είναι λίγο παράξενο, οπότε καλύτερα να το αφήσουμε. Άμα χρειαστείτε θα το βρείτε. Απλά γράμμα θέλουμε. Το πίσω είχα ότι κολλάει... Άμα επιλέξεις, μια άκρη, κολλάει πάνω σε άλλες άκρες. Ναι. Είναι λίγο περίπου εξειδικημένο. Η αρχή δεν χρειάζεται. Αυτό είναι για πιο μεγάλο στήσιμο σκηνής, ας πούμε, που πρέπει... Στους colliders, όταν στήνεις τα colliders, τότε είναι χρήσιμο εκείνο περισσότερο. Ναι, εντάξει, θα το δω τότε. Λοιπόν, πρώτο τέτοιο λοιπόν, project. Το έχει κάτω στο default, εδώ πέρα. Οτιδήποτε αρχείο είναι εκεί μέσα. Και όταν λέμε οτιδήποτε αρχείο είπαμε, είναι τα γραφικά. Έχει ήχο κανένα, δεν είναι project 1. Έχει audio, ήχους. Επίσης είναι καλή ιδέα, όπως βλέπετε στο παράδειγμα project που το συγκεκριμένο είναι της Unity. Αυτό τώρα είναι από την προηγούμενη σκηνή που είδαμε. Είναι καλό να είναι όλα σε φακέλους. Ναι. Να μην είναι χύμα, γιατί από ένα σημείο και μετά χάνεται. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν, ξέρω εγώ, χίλια asset. Ναι. Δεν είναι πολύ απίθανο. Δηλαδή είναι καλό να το έχεις χωρίσει σε ένα φάκελο με audio, ένα φάκελο με images, ένα φάκελο με scripts, ένα φάκελο με μοντέλα, ένα φάκελο με textures. Όπως βλέπετε με μοντέλα. Είναι πολύ προσωπική προτίμηση. Στο φάκελο. Στο χέρι σας είναι όπως θέλω να το πω. Κλείστε με απλά. Επίσης μπορείς να κλείσω. Όσοι αλήθεια θα πρέπει να είχαν. Δεν θα είναι καλύτερο τον ήχο του. Ωραία. Οπότε ναι, είναι πολύ προσωπική προτίμηση να έχει μία για γραμματοσειρές, ας πούμε, μπροστά φόντς. Δηλαδή είναι πολύ προσωπική προτίμηση πώς θα βάλεις τους φακέλους μέσα στο project, όπως βολεύει τον καθένα. Καλό είναι όμως να υπάρχει μία λογική. Δηλαδή να μην είναι όλα πεταμένα, να μην έχεις στον ίδιο φάκελο μοντέλα και scripts. Λοιπόν, επόμενη σημαντικό παράθυρο είναι το hierarchy. Το έχει κάτι τέρμα αριστερά από default. Είναι ό,τι βλέπεις μέσα στη σκηνή σου, σε κείμενο, ουσιαστικά. Αν δείτε πάνω-πάνω λέει αντένα. Όχι πάνω-πάνω, δεύτερο από πάνω. Με το που κλικάρεις το αντένα εκεί πέρα, επιλέγει το αντένα μέσα στη σκηνή σου. Επίσης, αν έχω χαθεί για παράδειγμα. Επιλέγω ένα αντικείμενο που χρειάζεται αυτό, ας πούμε, στις πιο μεγάλες σκηνές. Επιλέγω το αντικείμενο από το hierarchy, πατάω το F, όχι εδώ, εδώ πατάω το F και ζουμάρει κατευθείαν εκεί. Είμαι διπλό κλικ, είναι πράγμα. Αν διπλό κλικ πάνω στο αντικείμενο στο hierarchy, πάλι πηγαίνει. Η διαφορά τώρα του project από το hierarchy είναι ότι στο project μπορεί να έχεις, ας πούμε, δεκάδες μοντέλα, αλλά αυτά να μην είναι στη σκηνή, να είναι απλά στο φάκελο. Για να τα χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή αργότερα. Ό,τι έχει μπει μέσα στο hierarchy είναι τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιείς αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στη σκηνή. Τώρα τι είναι η σκηνή μας, γιατί λέμε σκηνή και σκηνή για να μην μιλήσει. Το scene είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Ωραία. Όταν λέμε ένα μέρος του παιχνιδιού είναι αυτό που βλέπετε μέσα σε αυτή την οθόνη αυτή τη στιγμή. Ένα παιχνίδι έχει πολλές σκηνές. Θα μπορούσε το προηγούμενο επίστα που σας δείξαμε που ήταν πυροβολούσε τα κουδάκια. Θα μπορούσε να είναι το ίδιο παιχνίδι με αυτή. Και απλά ήταν διαφορετικές σκηνές. Ναι, ακριβώς αυτή.
είναι διαφορετικές σκηνές, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές σκηνές στο ίδιο παιχνίδι. Δεν είναι, αλλά θα μπορούσαν. Ουσιαστικά είναι ένα μέρος του παιχνιδιού, ένα σκηνή. Το οποίο ανοίγει σε αυτά τα παράθυρα και το hierarchy είναι unique για κάθε σκηνή. Δηλαδή, αυτή τη σκηνή έχουμε ανοιχτή τώρα, βλέπεις το hierarchy αυτή τη σκηνή. Αν ανοίξουμε την άλλη σκηνή, βλέπεις το hierarchy εκείνη τη σκηνή. Υπάρχουν τρόποι για να κάνεις αλλαγές μεταξύ σκηνών. Αν τους συζητήσουμε, θα τους συζητήσουμε άλλη φορά. Προς το παρόν, να αρχίσουμε στη μία σκηνή. Ωραία. Τι άλλο μπορείς να κάνεις με το hierarchy? Μπορείς να σύρεις κατευθείαν ένα αντικείμενο όπως το σύραμα μέσα στο scene, μπορείς να το σύρεις και στο hierarchy και να μπει μέσα στη σκηνή. Κάτι δεν είπαμε. Τίποτα, έκανα αυτό, μπήκε, απλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις πού έχει μπει. Άρα το βρίσκουμε, εδώ είναι, μέσα στη θάλασσα και πολύ μικρό. Ναι, νομίζω ότι θα ξόλου να το περάσουμε. Το μεγαλώνουμε. Ωραία, αν έκανε όπου δεν είπαμε. Αν θέλετε να φορτώσετε assets μέσα στο project, μπορείτε να το κάνετε με τον πολύ απλό τρόπο, να κάνετε πάλι drag and drop από τον υπολογιστή σας μέσα στο project παράθυρο. Δηλαδή, έξω κάτι έξω. Ωραία. Ξέρετε την κατευθείαν και φορτώνετε. Φόρτωσε. Είναι ένα σταύμος αυτό. Όχι έτοιμος. Και αφού το φορτώσαμε εδώ πέρα, μπορεί μετά να συρθεί και να μπει μέσα στη σκηνή. Ναι. Μπορούμε να σύρουμε μετά από το project στο hierarchy. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε κάτι μέσα στο παιχνίδι, το σέρνουμε από τον υπολογιστή μας στο project. Αν θέλουμε να βάλουμε κάτι στη σκηνή που βλέπουμε τώρα, το σέρνουμε από το project στο hierarchy. Όλα τα γενικά. Το Unity υποστηρίζει συγκεκριμένα μόνο ή... Γενικά, συνεργάζεται καλύτερα με τα FBX. Ναι. Τα μοντέλα που είναι τελεία FBX, αλλά νομίζω ότι και ο BJ παίρνει και παίζει να παίρνει και STL. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα. Νομίζω ότι εδώ τα πάντα παίρνει. Αλλά τα μετατρέπει νομίζω εσωτερικά σε όλη. Ναι, για παράδειγμα, εγώ που χρησιμοποιώ Blender, σώζω τα τελεία Blend αρχεία και πετάω μέσα τα τελεία blend και η Unity κάνει ένα εσωτερικό convert σε FBX χωρίς να το βλέπω. Πολύ μικρή απόλυτη εξάρτηση. Πράγμα. Ναι, άμα πετάξω για παράδειγμα αυτή η 30 φιλιά, είναι ένα. Ναι, άμα δεις, μπορώ να δω τα διαφορετικά κομμάτια της 30φυλιάς, ας πούμε, τα φύλλα, το... Τη συγκεκριμένα τώρα αυτό είναι πειράξει, το Blender που πειράξει και με σκηνή. Οπότε, άμα έχεις στημένη τη σκηνή σου, ας πούμε, μπορείς να τη σύρεις και μπορείς μετά να αλλάξεις π.χ. τη θέση των αντικειμένων ή τα μεγέθη ή τα materials μέσα στην Unity. Κρατάει το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Μπορείς να φτιάξεις όλο τη ζωή, όλο το Blender στο Max και να στείλεις το Max αρχείο. Ακριβώς. Και να το πάρει. Ναι, αυτό. Ακριβώς αυτό που πήγε. Που ρώτησε και ο... Είναι ένα φτιάχνημα το ανάποδο. Όχι. Γιατί η Unity χρειάζεται μοντέλα για να φτιάξει σκηνή. Στην Unity κάτι βασικό, δεν φτιάχνεις τίποτα. Δεν είσαι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, στην Unity μόνο κύβο μπορείς να φτιάξεις και βασικές γεωμετρίες, εικόνα από τίποτα ή από τίποτα, οπότε χρησιμοποιείς εξωτερικά προγράμματα και μετά όλα τα ρίχνεις στην Unity και τα δένεις. Αυτό κάνει πρακτικά την Unity μία μηχανή φυσική ουσιαστική. Έχει και μηχανή φυσικής μέσα. Αυτό που είπα πριν, μηχανές παιχνιδιών που δίνει λίγο παράξενος όρος, είναι απλά ένα σύνολο από άλλες μηχανές. Δεν είναι κάτι. Είναι ένα σύνολο που εργαλεία μόνος τους δεν κάνουν τίποτα.
πώς να σου πω, δεν είναι ότι κάτι κάνει. Έχει μια μηχανή ήχου, έχει μια μηχανή γραφικών, έχει μια μηχανή scripting, έχει μια μηχανή. Το μόνο πούμε, που πρακτικά είναι καθαρά στη μηχανή εδώ είναι το scene setup, ξέρω εγώ, γιατί αυτό το κομμάτι τη μηχανή γραφικών είναι. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Είπατε τώρα, ας πούμε, σε εκείνη την ερωτηθιλιά ότι την είχε αποθηκεύσει για τις επορισσότητες μέρη. Μπορείς να αλλάξεις κάτι και on the fly στο δεξί. Αυτό θα το δούμε πιο πολύ την τρίτη εβδομάδα στα γραφικά. Αν σύρεις ένα project από κάποιο από αυτά τα προγράμματα, είτε από το Blender ή οπουδήποτε, και αν κάνεις αλλαγές μέσα στο πρόγραμμα που φτιάξεις τα γραφικά, θα αλλάξεις και στην κοινωνική κατασκευή μέσα. Μπορείς να κάνεις εξπόρτες. Μεγάλες φυσικές μετά μπορείς να αλλάξεις. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Υπάρχουν assets ολόκληρα, μηχανές φυσικής, όπως το override default. Και μηχανές ήχου μπορείς να κάνεις implementation, ας πούμε, για να έχεις. Έχεις ήδη σε αυτές ακριβώς όσο έλεγχο χρειάζεται να έχεις. Δηλαδή, η μηχανή φυσική της UMP έχει πάρα πολύ, έλεγχο πάνω στη φυσική και μπορείς να αλλάξεις. Εντάξει, θέλω να πω ότι αν δεν την έχεις γράψει εσύ μόνος στην μηχανή φυσικής, το ίδιο είναι είτε πάρεις τη μηχανή φυσικής της UMP, είτε πάρεις μια άλλη μηχανή φυσικής. Έτσι, όχι να το κάνεις πολύ συγκεκριμένο, για να θες να κάνεις liquid simulation, να είναι υγρά. Προς το μείον συγγνώμη, ας πούμε αυτό δεν το έχει. Δεν έχει κάτι καλό. Ωραία. Το έχουμε πιάσει λίγο πώς παίρνουμε πράγματα απ' έξω και το βάζουμε στο community. Είναι σχετικά απλό. Σέρνουμε. Σέρνουμε ένα PNG, μπαίνει μέσα. Σέρνουμε το PNG στο χέρι και μπαίνει και στη σκηνή μας. Επίσης, κάτι όσοι ανοίξετε community, μόλις πάτε σπίτι και προσπαθήσετε να δείτε αυτά και να τα τρέξετε, θα πρέπει σίγουρα να φορτώσετε τις σκηνές, δηλαδή να βρείτε ποια είναι τα scenes αρχεία που συνήθως είναι στο root του φακέλου του project και να τα πατήσετε. Από εκεί και πέρα, το layout είπαμε ότι αλλάζει. Το default είναι αυτό, δηλαδή έχω στην ίδια κεντρική οθόνη και το scene και το game. Για να τα σπλιτάρω, απλά το σέρνω παραπέρα και βλέπετε, μου δίνει χώρο και μετά μπορώ να πειράξω το μεγέθη αναλόγως με το αν, ας πούμε, στείνω, μπορεί να κάνω πολύ μικρό το game, άμα τεστάρω μπορεί να κάνω μεγάλο το game και μικρό το άλλο. Είχε εγώ που έχω δύο οθόνες, το game το έχω ξεκολλήσει εντελώς από αυτό το παράθυρο, το έχω στην μία οθόνη μόνο του και όλα τα υπόλοιπα στην άλλη. Ναι, άμα για παράδειγμα μπορώ αυτό να το βγάλω τώρα τελείως έξω. Άλλο παράθυρο. Και άμα είχα μια δεύτερη οθόνη, θα μπορούσα να το στείλω στην άλλη οθόνη. Αν έχει μετά μέσα στο κύπ, δεν είναι ότι έχει έτσι όλα. Που έχει πολλά παράθυρα ξεχωριστά. Μπορεί και έτσι να το κάνει. Δεν έχει όλα ένα παράθυρο κάθε παράθυρο. Μπορεί παρά αυτά να δημιουργήσει καινούργια παράθυρα. Τα layouts. Ναι, υπάρχουν τα layouts. Υπάρχουν κάποια default layouts. Πα απλά εκεί layouts, διαλέγει ένα από αυτά και αλλάζει. Διάφορα. Εδώ, πώς θα χρησιμοποιεί το Dubai 3 κυρίως. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το default. Είναι διάφορα. Εντάξει, και ό,τι λείπει, για παράδειγμα το asset store. Το asset store δεν θα το δείτε. Δεν είναι στο default layout. Αν θέλεις να το βάλεις, πας window και το βρίσκεις. Και το πατάς και το asset store. Και το, ας πούμε, άλλο που λείπει είναι animation. Το animation. Το πατάω. Εμφανίστηκε και μπορώ να το βάλω, ας πούμε, εδώ πέρα, δίπλα. Εκεί μπορεί κάπως. Γενικά και αρκεί το default, αρκεί. Απλά αυτό που ήθελα να το πω για το asset store. Αν τυχόν κάποιος δεν το βρίσκει και θέλει να κατεβάσει κάποιο project. Και γενικά project. Είναι καλύτερο, ας πούμε, να ανοίγει το asset store μέσα στη Unity για να μην μπερδεύει στην αρχή. Δηλαδή να κατεβάσει κατευθείαν μέσα στο project σου. Ένα ανησυχία τίποτα. Inspector. Λοιπόν, το πιο χρήσιμο λοιπόν από όλα αυτά είναι ο Inspector. Ο οποίος είναι το παράθυρο. Το οποίο αλλάζει ανάλογα με το τι ποιο αντικείμενο έχει επιλεγμένο. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει το αντένα. Βλέπετε πάνω-πάνω, αντένα. Το όνομα του αντικειμένου. Tag layers είναι πολλά πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε με τον καιρό, δεν είναι όλα αυτά σημαντικά. Το που είναι σημαντικό είναι το τι υπάρχει μέσα στον inspector. Κάθε κουτί από αυτά που παίρνουμε στον inspector λέγονται components. Ας πούμε αντικείμενα, ιδιότητες, μέρη, κομμάτια. Κάθε αντικείμενο
το ελάχιστο δυνατό αντικείμενο που μπορείς να φτιάξεις έχει ένα component μόνο, το οποίο είναι το transform. Για παράδειγμα, το πιο απλό αντικείμενο είναι το empty, που δεν έχει τίποτα, αλλά είναι πολύ χρήσιμο, θα δούμε πώς και γιατί. Για να το φτιάξεις, απλά κάνεις δεξί κλικ στο here, αλλά και create new empty. Create empty. Λοιπόν, το οποίο το ξεκινάει το λέει game object, μπορείς να το μετανομάσεις είτε το hierarchy είτε κατευθείαν το inspector. Λοιπόν, το ελάχιστο λοιπόν δυνατό αντικείμενο είναι το empty, το οποίο έχει μόνο ένα transform. Το transform, όπως είπαμε και πριν, είναι τρεις ενέργειες που δείξαμε. Μόνιμα στους τεσάξονες, περιστροφή στους τεσάξονες και μεγένθυνση στους τεσάξονες. Δεν το μάθω. Το empty όμως είναι άδειο, οπότε δεν έχει εικόνα. Οπότε δεν βλέπετε. Κάνουμε πράγματα, αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά βλέπετε τις ιδιότητες, ας πούμε, δίπλα που αλλάζουν. Βλέπετε το position, είναι το που βρίσκεται στο σύστημα συντεταμένων. Είναι στην 7,3, στην μείον 9,1 και στην 5,3. Το rotation είναι το πόσο περιστραμμένο. Είναι από 0 μέχρι 360. Αλλά μπορείτε να το πάτε και στο μείον 360. Μπορείτε να γράψετε μείον 520, που φτάνει να έχει κάνει δύο επιστροφές. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε νούμερο θέλετε εκεί πέρα. Δεν περιορίζει. Αλλά ουσιαστικά μετράει πόσες μοίρες έχει περιστρεφεί προς τα δεξιά, νομίζω είναι θετικό. Δηλαδή λέω, είναι έτσι το θετικό του στον χ, έτσι στον ψ, έτσι στον ναι, είναι λίγο παράξενο, αλλά να το βρείτε, το συνηθίστε. Και το scale είναι το πόσο μεγαλύτερο είναι, πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από το αρχικό του μέγεθος. Δηλαδή αυτό είναι 27 φορές μεγαλύτερο από 19 φορές στον χ από ό,τι ήταν, 16 φορές στον ψ από ό,τι ήταν το αρχικό του και 10 φορές στο ζ από ό,τι ήταν το αρχικό του. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο βασικό. Μετά για τα αντικείμενα, τα 3D, έχουμε το mesh renderer, που είναι άλλο πολύ σημαντικό component. Αυτό εκεί πέρα το tick που έχει ακριβώς μιλά σε κάθε όνομα, εκτός από το default, κρύβει ένα component, το σβήνει από το προσωρινά. Το κάνει high, αν θέλετε να τσεκάρετε κάτι. Το mesh renderer είναι αυτό που ουσιαστικά σου τυπώνει το αντικείμενο στην οθόνη. Δηλαδή, στη μηχανή γραφικών, ξέρεις τι. Αυτό είναι το δέντρο σου, αυτό είναι το μοντέλο, τύπωσέ το. Αν τώρα που το σβήσαμε, δεν φαίνεται το αντένα. Αν το ανοίξουμε ξανά, πάμε να δούμε το αντένα. Έχει κάποιες τέτοιες πράγματα που δεν έχει πάνω του, δεν θα τα πούμε αυτά, όταν χρειαστούν θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, το σημαντικότερο component που υπάρχει στην κινητική, γενικότερα στο game development, είναι ο Collider. Κάτι άλλο πριν από αυτά. Εντάξει, είναι προφανές ότι για να τεστάρουμε ένα παιχνίδι, δηλαδή αφού στήσουμε τη σκηνή, πατάμε το play για να παίξει. Και το βλέπετε, μπορούμε να πατήσουμε το pause για να σταματήσει εκεί που το έχουμε αφήσει και να μην κινείται τίποτα. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό, να θυμάστε όταν πατάτε το pause, όποια αλλαγή κάνετε, παράδειγμα μικραίνω αυτό, με το που άμα παίξω θα το δω πιο μικρό από ό,τι ήταν στην αρχή, αλλά άμα γυρίσω στην αρχή θα το δω ξανά με το αρχικό μέγεθος. Δηλαδή... Ό,τι αλλαγές κάνουμε όσο είμαστε στο play mode, όταν έχουμε πατήσει play, ό,τι αλλαγές κάνουμε είναι σαν να τις κάναμε. Είναι προσωρινές, είναι μόνο για τέστη. Είναι μόνο για τέστη. Μέχρι να ξαναφύγεις στη σκηνή, χάνονται αμέσως. Οπότε πρέπει να άμα σας αρέσει αυτό που βγάλετε σαν αποτέλεσμα, πρέπει να το γράψεις κάπου. Ή να κάνεις ένα πολύ ωραίο κολπάκι που είναι το απαντήσει το γρανάζι πάνω. Εντάξει, το δείχνουμε αυτό. Τέλος πάντων, το δείξουμε άλλη φορά, αλλά γίνεται. Ας πούμε, μπορείτε να το γράψετε στο χέρι σας τι θέλετε να πώς ήταν αυτά που σας αρέσανε στο position και πώς τα νούμερα. Και μετά, όταν μπείτε, γυρίστε πίσω στη σκηνή, να τα σημειώσετε, να τα περάσετε στο εκεί πέρα και να γίνει. Όπως πριν, δεν το δείξαμε αυτό. Αν αλλάξει το transform από το. Αν εκεί που λέει 9,36, να μπορεί να πα να μεγαλώσει να μικρύνει ή να γράψει κατευθείαν ένα νούμερο μέσα, να γράψει 10. Κουνιέται, το βλέπετε. Δεν χρειάζεται πολύ καλό να το κουνήσουμε στη σκηνή. Είναι πιο πρακτικό να το κουνήσουμε στη σκηνή, αλλά μερικές φορές μπορείς να ξέρεις ακριβώς το μέρα. Που είναι επίσης συμβολικό. Λοιπόν, το σημαντικότερο κομμάτι που υπάρχει, εντάξει, μετά το transform, είναι οι colliders. Χωρίς colliders δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τίποτα. Είναι ένας collider. Λοιπόν, αν δείτε, όταν πατάμε play, ο χαρακτήρας παίχτει και κουμπάει στο έδαφος. Πάει να περιβάλλει.
Ναι, ωραία, θέλει. Πάει να προχωρήσει μέσα από το τέτοιο, από το αντένα και μπορεί και περνάει από μέσα του. Ο λόγος που μπορεί και περνάει μέσα από τον αντένα είναι επειδή το αντένα δεν έχει collider. Αν δείτε τα components του, έχει transformer, mesh filter, mesh renderer, animator, δεν έχει collider. Οι collider ουσιαστικά λένε στον υπολογιστή αυτό εδώ το αντικείμενο έχει υπόσταση. Αν πάει να αλληλεπιδράσει κάποιο άλλο αντικείμενο μαζί του, μην το αφήσει. Δηλαδή, αν πάει κάποιο να περάσει από μέσα, μην το αφήσει. Γίνεται πολύ εύκολα να προσθέσει ένα collider. Κάτω έχει ένα άλλο component. Είναι physics το physics. Physics. Υπάρχει το physics και το physics 2D. Το 2D είναι για sprites, για δυσδιάστατα. Δεν αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο μεταξύ τους, οπότε αν ας πούμε κάποιος κατά λάθος αντί για tube collider βάλει box collider, δεν θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Ακριβώς, ναι. Οπότε physics, mesh collider. Υπάρχουν διάφοροι τύποι. Υπάρχουν διάφορα είδη. Ο box δημιουργεί ένα collider σε σχήμα του tube. Ο sphere δημιουργεί. Φαίνεται το τετράγωνο γύρω-γύρω. Είναι το πράσινο τετράγωνο. Το πράσινο τετράγωνο. Αν πατήσετε αυτό το κουμπάκι για το που λέει Digital Lighter πάνω στο Collider, μπορείτε να διευθύνετε το κουμπί ή να το κάνετε διαφορετικό, αν δείτε πάντα αυτά τα πλαίδια. Τώρα, όταν πάει ένα τρακάρι πάνω στην αντένα, θα δείτε, βρίσκει εκεί το σημείο που είναι το Collider και δεν μπορεί να πάει παραπέρα από εκεί που είναι το Collider. Αλλά εκεί που είναι το Collider. Δηλαδή δεν είναι ότι πάει ακριβώς πάνω στο αντικείμενο, πάει εκεί που έχει φτιάξει το collider. Και αυτό πολλές φορές αν έχετε παίξει ένα FPS και γίνονται πολλά παράξενα που σκαλώνεται σε καμία γωνία ή μπορείτε και ανεβαίνετε γεωμετρίες οι οποίες φαίνονται FPS, δεν δείτε με τους colliders. Δεν είναι ακριβώς πάνω στο αντικείμενο, είναι λίγο μικρότεροι, δημιουργούν σκαλοπατάκια τα οποία δεν φαίνονται κανονικά. Λοιπόν, για τα 3D αντικείμενα, ήθελα να πω ότι όσοι συνήθως επειδή κοιτούν να δημιουργήσουν colliders οι οποίοι δεν έχουν μέσα μέσα για να μην έχουν πολλές ακμές να μην είναι βαροί, φτιάχνουν, συνθέτουν πολλά κουτιά και κάτι τους φεύγει. Όταν χάνει τη λεπτομέρεια κάτι τους φεύγει, ας πούμε, γι' αυτό και αυτό ακριβώς. Τώρα αυτό θα πω τώρα. Λοιπόν, οι απλούστεροι 3D colliders, όχι απλούστεροι, συγγνώμη, οι πιο σύνθετοι όμως, είναι οι mesh colliders. Αν βάλεις ένα mesh collider σε ένα αντικείμενο, θα πάει στο μοντέλο και τους βάλει το μαλέτ ακριβώς όπως είναι η γεωμετρία του μοντέλου. Γι' αυτό δεν φαίνεται κιόλας, γιατί ακολουθεί τη γεωμετρία του μοντέλου μου. Δηλαδή, όπου βλέπω ακμές, πλευρές κτλ., εκεί ξέρω ότι υπάρχει collision. Αν πάει τώρα να πνευματίσει, θα δείτε ότι θα πνευματίσει ακριβώς στο σημείο που είναι το αντικείμενο. Ο λόγος όμως που προτιμάμε να τους χρησιμοποιούμε είναι ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκη απόδοση εξεταστικής δύναμης. Γιατί κάθε μία έχει. Ό,τι σε απολίγωνα έχει το αντικείμενο, έχει περίπου τόσο απολίγωνα και το μέσο έχει στην επιφάνεια ουσιαστικά. Και το πρόβλημα είναι ότι τα collisions ο υπολογιστής σε κάθε στιγμή ελέγχει όλους τους colliders αν έχουν βρεθεί με άλλους colliders συνέχεια. Η μηχανική φυσική. Οπότε δημιουργεί προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο προτιμούν πολλοί ας πούμε, να χρησιμοποιούν απλούστερα όπως είπε. Το box. Ναι, να χρησιμοποιούν το box π.χ. ή όχι ένα box, δύο box. Να βάζανε ένα για τη βάση και ένα για το παραθέτη πάνω, το ψηλό. Γιατί το mesh θα έκανε άπειρους ελέγχους για κάθε ακμή που υπάρχει, ενώ το box θα έκανε δύο. Ναι, κάποιος γίνεται να βάλουμε το λάγκι να πούμε για ένα αντικείμενο και κάτω να μην ήταν. Να πούμε, άμα και είχαν δύο παίχτες, θα είναι θα μπορούσε να περάσει από μέσα και άλλο να μην. Ναι, γίνεται, αλλά είναι λίγο περίπλοκο, γίνεται με λέγεται. Δεν πολύ αντίδωρο με σκολάιντερ, πρακτικά που χρησιμοποιείται. Και επίσης, χάρη της πίστας είναι ένας τεράστιος σκολάιντερ. Όχι. Ο σκολάιντερ δουλεύει από έξω προς το μέσα, οπότε θα είναι τέσσερις σκολάιντερ στην ώρα της πίστας. Ναι, αυτά είναι. Δεν θα είναι ένας, δηλαδή αν βάλεις ένα τεράστιο τετράγωνο γύρω-γύρω από την πίστα, είσαι ήδη μέσα στο σκολάιντερ. Πρέπει να φτιάξεις τέσσερα γύρω-γύρω. Και πού βολεύει ο σκολάιντερ. Πού θες να έχεις ακρίβεια. Ακριβή collider. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό για όλα τα αντικείμενα. Και για ένα τοίχο, ακόμα και ο τοίχος να έχει γεωμετρία, θα βάλεις ένα κουτίρι, παιδί μου. Αλλά αν θες τώρα να λεπιδάσεις με κάποιο παίκτη. Καλύτερο παράδειγμα. Αν έχεις δύο 3D παίκτες, φαντάσου ένα fighting game. Θέλεις ένα collider να έχει κολλήσει πάνω σε όλο το παίκτη. Οπότε να έχει ακριβώς τη γεωμετρία του παίκτη για να μην υπάρχουν προβλήματα του στυλ να με χτύπησε στον αέρα. Γιατί εκεί δεν θα βάλεις τετράγωνα. Είναι στα σημεία που χρειάζεσαι ακρίβεια. Όταν δεν χρειάζεσαι ακρίβεια, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο.
Υπάρχουν πορτοκολάδες, υπάρχουν σφαίρες, υπάρχουν σιλίνδροι. Υπάρχουν τα βασικά γενετικά σχήματα στο κολλάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που είναι το σχολάκι. Ο ένας λόγος που είναι σημαντική. Ο δεύτερος λόγος που είναι σημαντική οι κολλάιτες λέγεται trigger. Τι είναι ένα trigger? Είναι ένας κολλάιτερ, ο οποίος όμως δεν έχει υπόσταση, μπορείς να περάσεις από μέσα του. Που λίγο παράξενο, γιατί ακριβώς πριν λίγο είπαμε ότι οι κολλάιτες είναι αντικείμενα τα οποία δεν σου δίνουν υπόσταση. Αλλά αυτό που κάνει ο trigger είναι να, να ενημερώνει τον υπολογιστή ότι ξέρεις τι, κάτι είναι μέσα από αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μπορείς να περάσεις από μέσα, αλλά να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή κάτι υπάρχει εκεί. Αυτό το χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε εφέ, στήλ ότι πήγε φανταστείτε ένα χώρο παιχνίδι, ωραία. Και μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα δωμάτιο. Και θέλω εγώ, όταν πλησιάσει, ξέρω εγώ, έχει ένα χαρτί εδώ πέρα, αυτό το φως, να πλησιάσω εγώ στο χώρο και να πλησιάσω μέχρι σε αυτό το χώρο να ανοίξει πόρτα από το πίσω μου. Αφού ήταν να το κάναμε, θα βάζαμε ένα trigger στο σημείο που είναι το χαρτί και με το που έμπαινε ο χαρακτήρας στο trigger, θα βάζαμε να γίνει κάτι. Αυτό που φτιάξαμε εμείς την προηγούμενη φορά. Αυτό έκαναμε. Ναι, με το campfire. Ναι, ωραία. Φτιάξαμε μια φωτιά. Α, όπως βλέπετε, η φωτιά αυτή έχει πήγα πάνω στο component, στο αντικείμενο μάλλον. Έχει ένα component box collider, αλλά έχει την επιλογή is trigger. Είναι trigger αυτό. Αρχικά την κλείνω το κλείνω το is trigger. Οπότε τώρα παίζοντας. Βλέπω μια ανοιχτή φωτιά. Είμαι εδώ, δεν μπορώ να περάσω από μέσα γιατί χτυπάω. Και ο χαρακτήρας εννοείται ότι έχει δικό του collider. Λοιπόν, εμείς αυτό που κάναμε είναι όταν περνάει ο χαρακτήρας με τον trigger μέσα από τη φωτιά, να σβήνει φωτιά. Αν είναι ανοιχτή, είναι ανάμεσα, δεν είναι σβηστή. Όχι, τη σβήσαμε. Άμα ξαναπεράσει, ανάβουμε ξανά. Αν ξαναπεράσει, τη σβήνει ξανά. Μπαίνει, ξανανάβει. Λοιπόν, οι triggers θα το δούμε πιο αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα, αλλά ουσιαστικά μπορείς να κάνεις πράγματα όταν μπαίνεις μέσα τους, όταν βγαίνεις από αυτούς ή όσο είσαι μέσα. Δηλαδή, αν δείτε, μπες μέσα και μείνε μέσα. Μπήκε και την έσβησε. Δεν κάθεται και τρελαίνεται τώρα και τους λέει αν αποσβήνω, αν αποσβήνω, είναι μέσα, δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω τι κάνω. Γιατί έχουμε πει ότι μόνο όταν μπαίνεις, άμα είναι έτσι, θα σβήνεις. Θα μπορούσες όμως να του πεις ότι όσο είναι μέσα ο χαρακτήρας θα σβήσει, ας πούμε. Αν βγαίναμε να ήταν τέτοιο. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις. Πόρτα με φωτοκύτταρο. Ακριβώς. Αυτό είναι η πιο απλή τέτοια χρήση. Ωραία. Λάιντερς. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για φυσική τώρα. Ωραία. Γιατί εκεί είναι η όλη ουσία. Αυτό που κάποιος το παρατήρησε πριν είναι ότι τοποθετήσαμε το αντένα στον αέρα και έμεινε στον αέρα. Τις ομικές σκιές, έτσι. Λοιπόν, και μένει στον αέρα. Παράλογο. Αλλά από την αρχή, κανένα αντικείμενο δεν επηρεάζεται από τη φυσική, αν δεν το ζητήσεις εσύ από τη μηχανή. Πώς ζητάς ένα αντικείμενο επηρεαστεί από τη μηχανή? Προσθέτεις ένα component, το οποίο component λέγεται rigid body. Τα rigid bodies είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Λένε στη μηχανή, ξέρεις τι, αυτό το αντικείμενο το οποίο έχει αυτό το component επηρεάζεται από τη φυσική. Use gravity. Πατράς use gravity σημαίνει ότι είναι βαρύτητα. Μπορείς να σετάρεις πόσο βαρύ είναι, τι μάζα έχει. Drag είναι η τριβή. Angular drag είναι η γωνιακή τριβή. Collision detection, αν για παράδειγμα υπάρχει κάποιο glitch στη φυσική, για παράδειγμα στο προηγούμενο project. Το φίδι πολλές φορές έπεφτε μέσα από τον collider του επίπεδου. Και γι' αυτό, για να μην γίνεται αυτό, βάλαμε το collision detection continuous. Αυτό ουσιαστικά λέει στον υπολογιστή πόσο συχνά θα τσεκάρει για τα collisions. Γιατί τα collisions, θα το σκεφτείτε λίγο τώρα, αν δεν έχει κάτι rigid body, δεν έχει φυσική, δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με collider, γιατί δεν μπορεί να ακολουθεί, μένει πάντα εκεί που το αφήσατε. Οπότε η μόνη έλεγχη που γίνονται ουσιαστικά με φυσική είναι για κάθε rigid body που υπάρχει στη σκηνή, να ελέγξει αν είναι κάποια στιγμή σε όλους τους οποιοδήποτε collider. Οπότε, το collision detection είναι και αυτά τα τρία modes που είναι το continuous που σημαίνει ότι σε κάθε frame θα ελέγξεις, το discrete που σημαίνει κάθε κάποια frame θα ελέγξεις και το continuous dynamic που είναι λίγο πιο περίπτωτο
Μένουμε στο γενικότερο ότι όσο το παιχνίδι γίνεται πιο βαρύ αν έχεις continuous, πιο ελαφρύ αν έχεις script. Και μετά τα constraints, ουσιαστικά του λες ότι... Ας το λίγο τα constraints, πάτα play λίγο να δούμε την πίκη της σκύλια. Okay. Whoop. Λοιπόν, αν προσθέσουμε μάζα, άμα την κάνω χίλια, θα πέσει... Βα! Δεν φανείς πολύ. Αν... τρουλός. Δεν θα σπάσει τίποτα, μην ρίξεις ό,τι και να γίνει. Λόγω φυσικής δεν έχει. Θέλει να μείνει ακίνητο, να μην πέσει κάτω έτσι. Για να το προσθέσει, μάλλον. Λοιπόν, τώρα είδατε όμως ένα θέμα που είχε. Πες ότι εσύ θα πέσει κάτω όντω. Για να μείνει ακίνητο και να μην πέσει. Να μην πέσει. Εδώ μπαίνουν τα constraints. Το οποίο ουσιαστικά του λες αν θέλεις να μην κινείται σε κάποιον άξονα ή να μην στρίβει σε κάποιον άξονα λόγω της φυσικής. Στην δικιά μας περίπτωση, φριζάρει το position του εκεί στο Z. Το επιτρέπει να κουνηθεί μόνο στον άξονα του ψή, να μην κουνηθεί ούτε δεξιά ούτε μέσα. Αν φρυζάρει το rotation π.χ. στο χ. Τώρα όπως πέφτει, κάνει έτσι όπως κάθεται, κάνει και ένα μικρό rotation. Το φρυζάρω σε όλους τους άξονες. Θα πέσει έτσι. Πάμε. Και πέφτει και μένει εκεί. Αυτά είναι τα δύο βασικά components. Box colliders, rigid bodies. Βάζεις rigid body σε κάτι που έχει, πρέπει να έχει και collider κάτι προκειμένου προς να το βάζεις rigid body. Δηλαδή πρέπει να έχει και δικιά του να έχει υπόσταση προκειμένου να μπορέσει να έχει γιατί και φυσική. Άμα δεν έχει collider, άμα το κλείσω τώρα για παράδειγμα και είναι rigid body. Θα δουλέψει φυσική πάνω του, θα πιάσει βαρύτητα, αλλά θα περάσει μέσα από το πάτωμα. Γιατί πολύ απλά δεν έχει collider ο οποίος θα ελέγξει βρίσκεται, γεωμετρία. Θα σταματήσει κάπου. Μία φορά είχα συγκλάρει κάτι για να δω το όριο. Είδα να χρειάστηκε πολλή ώρα για να φτάσει. Ήταν κάτι 3 εκατομμύρια στον άξονα. Εντάξει. Λοιπόν. Κάτι άλλο μπορείς που δεν είπαμε στο hierarchy, duplicate. Ναι. Αν θέλετε ένα αντικείμενο να το ξανααποκτήσετε, πέξτε και duplicate και μπαμ, πάρει και δεύτερο. Ακόμα γρηγορότερα, control D. Ποιος έχει χρόνο για control C, control V. Ένα που πάει, control D. Στριβώς, όλα τα αντένας. Τα τράει και τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ναι. Πάνω του όλο το πράγμα. Ναι, ακριβώς όπως είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, ό,τι έχει μέσα ο inspector αυτό, παίρνει και το καινούργιο το duplicate αντικείμενο. Και μετά μπορείς να το πειράξεις χωριστά από εκεί και νομίζω το ονομάζει με έναν αριθμό σε παρένθεση. Δηλαδή λέει αυτή είναι το αντένα, αν πατήσει control του τώρα θα είναι το αντένα παρένθεση 1. Αν ξαναπατήσει, αντένα παρένθεση 2. Κλπ. Κλπ. Μπορούμε λίγο τώρα στην κοντρολή. Μπορεί και να μην τα έχει επιλέξει. Delete, εννοείται. Αν το έχει επιλέξει μέσα από τη σκηνή κάτι, έλεξε πάλι το. Έλεξε τι. Το παρέλειψε ρόλο. Έστω. Κοντρολ D. Και διπλασιάστηκε πάλι, μπορείτε να το πιάσετε μετά κατευθείαν μέσα από τη σκηνή, χωρί να επιλέξετε αυτό το τότε. Ό,τι μπορεί να κάνει με τη σκηνή, μπορεί και στο χεράκι, ό,τι μπορεί στο χεράκι, μπορεί και στη σκηνή. Να, τώρα είναι σε κείμενο, τώρα είναι visual. Με το που επιλέγω το ένα αντένα και το άλλο αντένα, φαίνεται πώ αλλάζει και δίπλα στο χεράκι. Αν είσαι προτιμάνο το control και επιλέξει δύο αντικείμενα, και τα επιλεγμένα και τα δύο αντικείμενα. Shift και πολλά αντικείμενα. Τα κλασικά που έχουν τα κλασικά shortcuts. Και δεν μπορώ να τα μετακινήσω. Μπορεί να μετακινήσει και τα δύο. Ταυτόχρονα να τα σκυλάρω και τα δύο. Να τα σκυλάρει και τα δύο, ναι. Και. Όχι, αυτά. Τώρα όλα αυτά τα. Την άλλη εβδομάδα. Τώρα επειδή ήδη είναι πάρα πολλά, τα επιμέρους θα τα δούμε στις επόμενες εβδομάδες πώς ας πούμε σετάρουμε, πώς γράφουμε scripts, πώς χρησιμοποιούμε τους triggers. Σήμερα θέλαμε να δώσουμε μια γενικότερη ιδέα για να
μπείτε λίγο στη λογική, να εξοικειωθείτε. Μια πρώτη γεύση για να μην φρικάρετε τη ζωή σα που το βάζει στον έντυπο. Δηλαδή, αν είστε εξοικειωμένοι με έντυπο από άλλα προγράμματα, όχι υποχρεωτικά game engines. Αν έχει δουλέψει φόρο στο πρωτοδρόμιο, αν έχει δουλέψει μάτλα. Στάνταρ για να έχει δουλέψει μάτλα εδώ πέρα. Σίγουρα πρώτη φορά που είστε φρικάρετε λίγο τη ζωή σα, δεν υπάρχει περίπτωση λόγω του interface. Δεν είναι όμω τίποτα περίπλοκο. Και αυτό θέλαμε πρώτα να απομυθοποιήσουμε το interface, γιατί είναι πολύ πρόβλημα. Και εγώ το φρικάρι όταν δεν είχα την πρώτη φορά τη Unity. Γιατί πριν δουλέψω Unity, δούλευα με low level framework, δούλευα με XNA, απλά έγραφα κώδικα. Ξέρω εγώ και πάντα είχα απλά τα αρχεία μου, δεν είχα τίποτα άλλο, δεν είχα καν GUI. Με materials και απλά. Όχι. Θα τα πούμε στα γραφικά τα materials. Τα materials θα μιλήσουμε στα γραφικά. Θα μιλήσουμε. Θα πούμε για τα πάντα, απλά όχι σήμερα. Οπότε σήμερα θέλουμε λίγο να αποθοποιήσουμε την όλη κατάσταση, να δούμε πώς είναι έτοιμο. Να σας δώσουμε δύο projects, αυτά τα δύο που σας δείξαμε εδώ και το άλλο που είναι με τον Ζεφιάλτο του Πυροβολάς. Να τα τσακάρετε, να δείτε πώς είναι μέσα. Αν θέλετε να κουνήσετε, έχει όλα τα assets, αν θέλετε να κουνήσετε τα αντικείμενα, να φτιάξετε δικές σας σκηνές για να δείτε τι θα μπορούσε να γίνει και πιο ενδιαφέρον. Μπορείτε, ας πούμε, πιάνω εδώ. Μπορούμε να δώσουμε κίνηση αυτή την περιβάλλον. Αυτά θα κάνουμε το επόμενο. Πιάνω για παράδειγμα αυτή τη σβούρα που φαίνεται εδώ πέρα, Command D. Έχω μία δεύτερη σβούρα τώρα. Τη μεγενθύνω τη δεύτερη. Την περιστρέφω. Το σχέδιο είναι την επόμενη εβδομάδα να σας μάθουμε λίγο προγραμματισμό στα πλαίσια του Unity πάντα. Όχι από το μηδέν. Αλλά κοιτάξτε, και λίγα βασικά του προγραμματισμού για όσους δεν ξέρουν, είναι κάπου στο δεύτερο. Δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη, δηλαδή δεν είναι ότι χρειάζεται να σε κανένα expert προγραμματιστή για να γράψει βασικά scripts. Πρέπει να θες να κάνει πολύ ακραία πράγματα για να έχει πρόβλημα από προγραμματιστή γνώση. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα δείξουμε πώς δουλεύει ο προγραμματισμό στα πλαίσια του Unity. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα σα δείξουμε γραφικά και πώς φτιάχνουμε σε Blender και λίγο Photoshop και πώς θα κάνουμε import από τα άλλα προγράμματα στην Unity. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα κάνουμε setup. Συστηνό ότι φτιάξαμε θα το τοποθετήσουμε στις σκηνές και θα φτιάξουμε ουσιαστικά το παιχνίδι του και τελευταία εβδομάδα θα δουλέψουμε λίγο μέχρι κλπ. Το σχέδιο είναι γενικά αυτό το παιχνίδι που σας δείξαμε ήδη, που φτιάξαμε χθες, το Shipwrecked, να το επεκτείνουμε όλοι μαζί. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από αυτό σαν core και να αρχίσουμε να προσθέτουμε πραγματάκια. Δεν προλάβαμε μέσα στις 6 ώρες να συνδέσουμε. Είναι πολύ τεκτωμένα και τα Ένα, αλλά δεν βγάζει μπέρις. Σπασμένο παιχνίδι. Βγάζει, μιλήτε να δείτε. Πρέπει να υπάρχει και λίγο challenge. Και επειδή είμαστε hardcore, εννοείται πως λίγο χάσεις άλλο 4, θα πετάει έξω. Δεν έχει δεύτερη φορά. Παίζεις. Ή παίζεις, δεν παίζεις. Λοιπόν, γενικά, τώρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα που θα δούμε τα υπόλοιπα πράγματα, μπορείτε, θα ανεβάσουμε το Dropbox link, μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα δύο project φορτώνοντάς τα τώρα, ας το δείξουμε γι' αυτό, κατεβάζετε τη Unity από το site της Unity, τη free έκδοση, κατάτε, Unity 5.5. Δηλαδή και 5.4 αν θέλετε, δεν θέλετε την πέτα, ελεύθερα, είναι ακόμα, απλά αυτό. Να είναι μετά την 5 έκδοση. Όχι new, open. Και όχι 5.3. Open, βρίσκω ας πούμε το που είναι το folder με το... με το... πώς το είναι? Project. Με το project. Πατάω open. Και ρί. Έχουμε φτατήκα. Και... ανοίγει. Λογικά θα φορτώσει κάποια σκηνή, αν δεν φορτώσει υπάρχει μία αυτή που είναι με αυτή η έτοιμη ας πούμε και μία δεύτερη που είναι στο project 2 μέσα στο φάκελο demo, θα το βγάλω έξω να είναι και αυτό στο root. Υπάρχει και η δεύτερη σκηνή. Επίσης save. Control S κάνει save, αν δεν κάνετε save τη σκηνή δεν αποθηκεύει τη σκηνή.
Και αυτά που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε, να τις φορτώσετε, να παίξετε, να προσθέσετε αντικείμενα. Για παράδειγμα εδώ πέρα στο φάκελο Model έχει διάφορα μοντέλα. Μπορείτε να τα βάλετε, να φτιάξετε το scale ας πούμε, να τα τοποθετήσετε. Πώς μπορείς επιτόπου να βάλεις κάτι σε ένα αντικείμενο, σε να φτιάξεις ένα καινούργιο? Θέλω λίγο να πω κάτι, γιατί βλέπω ότι φεύγει λίγο κόσμο. Θα ανεβάσουμε στο group στο Facebook. Όσοι δεν είστε βίντεο, το πατράς για developers, εύκολο. Θα ανεβάσουμε ό,τι τα project, θα ανεβάσουμε την παρουσίαση που σας δείξαμε πριν, θα ανεβάσουμε ό,τι χρειαστείτε. Και αυτό. Και για το. Δεν τελειώσαμε. Και για το GDD, μπορείτε για να κάνουμε και αυτό το κομμάτι του σχεδιασμού που δεν φαίνεται σημαντικό, αλλά είναι, μπορείτε ας πούμε να γράψετε μερικές. Ναι, να παίξετε το παιχνίδι. Θα θέλαμε βασικά. Θα θέλαμε να παίξετε το παιχνίδι. Θα σας ανεβάσουμε εκτελέσιμο. Γι' αυτό δεν θα σας δώσουμε το project ακόμα. Από αυτό. Θα σας δώσουμε μόνο εκτελέσιμο. Θα. Βγάλουμε ένα τέτοιο, πώς το λένε, ένα poll, ένα μέρος να μας δώσετε τα mail όσοι θέλετε να στάρτε για την επόμενη εβδομάδα για να σας βάλουμε στο design document μέσα. Προκειμένου να σκεφτείτε τι θα θέλατε να προσθεθεί στο παιχνίδι και να αφήσετε comments μέσα στο design document γιατί θα θέλετε να προσθέσουμε στο παιχνίδι. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε και να δούμε τι θα κάνουμε τελικά. Αυτό. Οπότε θα σας δώσουμε links, θα σας πούμε και αναλυτικές πληροφορίες, δηλαδή απλά μπείτε στο group, θα τα φροντίσουμε όλα εμείς τα υπόλοιπα, μην αγχώνεστε. Ωραία, κάτι άλλο έτσι έχεις πριν όμως. Τίποτα, το GDD, παιδά, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Game design document. Απορίες. Μια απορία, τίποτα. Τόσο καλά τα είπαμε. Μπορείτε να μπείτε στο GDD για παράδειγμα, να βρείτε εδώ πέρα που είναι το Energy. Κάτι ακόμα θα σας δώσουμε και ένα template από GDD που έχουμε φτιάξει. Αν αυτό ήθελα να πω, μπορείς να ανοίξεις λίγο το template. Καλά ήξερα ότι δεν τελειώσα πράγμα, κάτι πάθεις. Λοιπόν, σας έφτιαξα ένα template, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, για να ξέρετε κάτι, τα GDD είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα. Ωραία. Δεν υπάρχουν πολλά guidelines, παρόλο που όποιοι διδάσκουν game development δείχνουν και GDD, ο καθένας δείχνει διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πάρα πολύ εξαρτάται το project. Αυτό που έχω φτιάξει εγώ τώρα εδώ πέρα, εγώ προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο γενικό γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι νόμος, έτσι. Είναι κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να βρείτε τις κατηγορίες που θέλετε, τις κατηγορίες που δεν χρειάζεται μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε κάποια έξτρα κατηγορία που έχω χρησιμοποιήσει. Μπορείτε να την προσθέσετε. Πολύ απλά. Δηλαδή, αν κάνουμε λίγο να δείξουμε λίγο τα περιεχόμενα τουλάχιστον. Ναι. Όχι, από εδώ. Από εδώ. Πιο πάνω. Είσαι ήδη. Ωραία. Έχω στην αρχή ένα change log. Βασικά πήγαινε λίγο. Είναι στο change log κατευθείαν. Το οποίο ουσιαστικά είναι για να κάνουμε document, επειδή αυτό που σας είπα είναι λίγο document, είναι καλό όμως να. Το Google Docs, ό,τι αλλαγή έχει κάνει, να αποθηκεύει. Μπορείς να κάνεις revert σε έκδοση που έκανε πριν, κρατάει κάποια λεπτά μία έκδοση. Οπότε μπορείς να κάνεις revert σε πάρα πολλές έκδοσεις. Αλλά έχει και αυτό τα ωριά του. Οπότε είναι καλό που και που να αποθηκεύουμε για ένα PDF. Οπότε έχω φτιάξει ένα change log ουσιαστικά που στην αρχή μπορείς να βάζεις ημερομηνία και τι έχεις προσθέσει στο GDD αυτή την ημερομηνία. Αυτό απλά ένα date, ένα change, ένα change 2, change 3. Και κάθε κάποια milestones, εμείς αυτό που κάνουμε με το versioning, αλλάζεις versioning. Εμείς αυτό που κάνουμε με το versioning είναι ότι ξεκινήσαμε από το 0.0.0, έκδοση του GDD, και δουλεύουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, πέμπτη σε πέμπτη. Από τη μία πέμπτη στην άλλη πέμπτη, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, αν έχουν λυθεί όλα τα comments που έχουν αφηθεί μέσα στο GDD, περνάμε από τη 0.0.0 στη 0.0.1 έκδοση, αφού λυθούν τα δεύτερα. Και για το δεύτερο νούμερο το αλλάζουμε όταν έχουμε σε κάποια milestones. Το άλλο πρώτο μας milestone είναι για τις 14 Δεκέμβρη, θέλουμε να έχουμε ένα demo μέχρι τότε. Όταν φτάσουμε στο demo, όταν τελειώσουμε τα πράγματα για το demo, θα γίνει 0.1.0 η έκδοση. Και το πρώτο είναι το. Πώς το λένε. Είναι το που δεν είναι χωρίς λόγο, είναι 0 όσο είμαστε ακόμα σε production. Όταν τελειώσει και κυκλοφορεί στο παιχνίδι θα γίνει 1. Και μετά, όταν είμαστε post, θα προχωρήσουμε να αλλάζουμε το επόμενο νούμερο. Οπότε,
από την προηγούμενη έκδοση του αρχείου μέχρι αυτή, σημειώνουμε εδώ πέρα τι αλλαγές έχει γίνει. Στο από κάτω, ακριβώς μετά, έχω βάλει version history. Δηλαδή το version 1 φτιάχτηκε τότε, τότε το τελευταίο revision, το link και το PDF είναι εκεί, ας πούμε. Κλπ, κλπ, κλπ. Μετά είναι το παιχνίδι ουσιαστικά. Πρώτα είναι το player controller. Το οποίο ουσιαστικά είναι το τι κάνει ο παίκτης και τι επηρεάζει άμεσα τον παίκτη. Εδώ είναι click actions. Θα λέξεις κάποιο που τα έχει έδινε. Σε αυτό. Fair point. ναι, αυτό. Version 0.0, created 5.10, last revision 5.10, PDF link. Player character controller, εδώ έχω γράψει ότι π.χ. πήραμε έτοιμο το first person controller του Unity, δεν το φτιάξαμε το 0, οπότε δεν υπάρχει πράγματα. Αλλά κάτι έξτρα που έχουμε φτιάξει εμείς είναι το energy και life. Και περιγράφω το energy, περιγράφω το life, περιγράφω το death. Αν δείτε πριν στο pattern, στο τέτοιο, δεν έχω τίποτα που για life και energy, είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, είναι το συγκεκριμένο project. Αλλά έχω το σημείο στο οποίο μπορείτε να βάλετε κάτι τέτοιο. Πιο κάτω μετά είναι τα. Ωραία. Μετά τι γίνεται. Αυτό που έχω κάνει γενικά με το design document είναι το εξής. Έχω φροντίσει να κάνω breakdown τις βασικότερες κατηγορίες αντικειμένων που υπάρχουν σε ένα παιχνίδι. Οι οποίες είναι αντίπαλοι, μας κάνει ο χαρακτήρας σου. Οι χαρακτήρες σου. Είναι οι αντίπαλοι, τα enemies. Είναι elements τα οποία έχουν δεν υπάρχει συγκεκριμένο λόγο. Όταν εγώ μιλάω για elements, μιλάω για αντικείμενα με τα οποία μπορείς να αλληλεπιδράσεις για κάποιο λόγο, να κάνει χρησιμότητα μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι βλαβερή χρησιμότητα για το παίκτη. Είναι τα hazards μετά, τα οποία είναι πράγματα τα οποία μπορούν να σου κάνουν κακό. Αλληλεπιδράσεις δεν μπορούν να σου κάνουν κακό. Πέντε μετά είναι. Και πέντε είναι το environment, που είναι οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο παιχνίδι, μόνο και μόνο για αισθητικούς λόγους. Για να βοηθήσει περισσότερο το immersion. Είναι αυτό το λόγο. Φαίνεται ωραίο το παιχνίδι, που δεν αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, δεν σου κάνουν κακό, δεν σου κάνουν καλό. Οπότε αν δείτε εδώ πέρα, έχω στο environment, sea, grassland, beach, αυτά που έχουμε φτιάξει. Αν ήθελα να πω περισσότερες λεπτομέρειες, από κάτω κανονικότατα. Και μετά έχω τα puzzles. Σαν puzzle ορίζουμε οτιδήποτε χρειάζεται σκέψη από τον παίκτη για να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι υποχρεωτικά με την παραδοσιακή έννοια ότι είναι ένα πρόβλημα straightforward. Δηλαδή, ένα designer βλέπει πράγματα σε ένα παιχνίδι σαν puzzles, τα οποία δεν, μπορεί, δεν θα το σκεφτώσει υποχρεωτικά σαν παίκτη ως ένα puzzle. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι puzzle το γεγονός ότι κάποια berries, η θάμνη, δεν ξέρω το εξηγήσαμε, η θάμνη που και που βγάζουν μία κανονικά berries, μούρα, μία δηλητηριώδη μούρα. Τα κανονικά είναι κόκκινα, τα δηλητηριώδη είναι μπλε, αυτό το είχαμε πει. Το γεγονός ότι εσύ πρέπει να μάθεις ότι τα μπλε σε δηλητηριάζουν και τα κόκκινα όχι, είναι ένα puzzle από μόνο του. Οπότε έχω φτιάξει, ξέρω εγώ, κατηγορία puzzles και μπορείς, αν έβλεπε πάνω, να έχω λιγκάρει να δείτε ποια elements και ποια hazards χρησιμοποιούνται σε αυτό το puzzle. Οπότε μπορείς να πατήσεις κατευθείαν το link εκεί πέρα και να σε πάει bam, normal berries, το οποίο έχουν φτιαχτεί και πάνω. Αυτό γιατί γίνεται. Θα σου πει τώρα γιατί τόση λεπτομέρεια. Γίνεται ακριβώς για να μπορούμε να σπάσουμε σε tasks για την ομάδα του τι πρέπει να γίνει. Οπότε τώρα αυτά είναι ένα task. Υπάρχουν links για αυτά τα tasks κατευθείαν, τα οποία μπορούν να μπουν στο Asana, όπως είναι αυτόνομα, και κάποιος μπορεί από το Asana να πάει και να σου πει τι έκανε αυτό το κομμάτι του GDD. Και σε αυτό, ας πούμε, το παιχνίδι ίσως να μην έχει τόσο νόημα. Απλά όταν πας να φτιάξεις κάτι μεγαλύτερο που θα πάρει ένα χρόνο, δεν μπορείς να του πεις του άλλου, ρε, σε θυμάσαι που πριν 1,5 χρόνο είχαμε κάνει σε εκείνη την πίστα, εκείνο το αντικείμενο που όταν πήγαινες εκεί έκανε. Δηλαδή δεν γίνεται. Οπότε πρέπει όλα αυτά, καλώς ή κακώς, να υπάρχουν καταγεγραμμένα. Μόσο περισσότερο λεπτομέρεια γίνεται. Αλλά δεν χρειάζεται να τίποτα πάρει. Δηλαδή, τι έχω γράψει, functionality. Τι κάνει, when the player picks those berries, he eats them restoring 20 energy. Αυτό το 20 όμως, με γλιτώνει από το να αρχίσω να σκάβω μέσα στο κώδικα για να βρω πόσο energy μου δίνει το φιωτό. Simple Red Orbs είναι μια απλή εντολή που έδωσα, μια απλή πληροφορία που δίνω στον γραφίστα όταν αρχίζω να το ζωγραφίζει. Και λέει, ωραία, μου είπε να φτιάξω berries. Τι χρώμα θα είναι τα berries. Κόκκινο. Τελεία. Είναι κόκκινο κύκλι. Δηλαδή, είναι αυτό. Βοηθάς πάρα πολύ στο project management, βοηθάς πάρα πολύ στα μεγάλα project και το κάνουμε και εδώ στο μικρό, πολύ απλά για να δείτε πώς γίνεται. Για να μην σας φανεί τέρμα ξένο όταν πάτε να είναι μεγαλύτερο. Μετά, το τελευταίο κομμάτι που έχω το πει έτσι, είναι τα scenes. Σαν scenes, δεν ορίζω υποχρεωτικά ένα scene στην Unity. Είναι κάπως έχεις, ο καθένας μπορεί να σπάσει όπως γουστάρει το project. Δηλαδή, να πει ότι ξέρεις τι για μένα μια σκηνή είναι αυτό. Ή ένα level είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο designer βλέπει κάτι σαν level, ανεξάρτητα με το αν είναι ή δεν είναι. Και λέω μετά σε αυτή τη σκηνή τι υπάρχει. Κανονικά, γι' αυτό επειδή εντάξει, το κάναμε πολύ του στυλ, είπα στον Κώστα, ξέρεις τι χρειάζομαι ένα νησί, τι χρειάζομαι αυτά. Κανονικά, εδώ που έχω βάλει αυτή την εικόνα από το νησί από πάνω, θα το έχω ζωγραφίσει.
Θα να φτιάξουμε το χέρι μου, ας πούμε, το... Πώς θα ρίξω το Wolf of Wolves, να φτιάξουμε το Σμάινα. Ναι. Θα λέτε τα υλικά που συγκλήσεις στη ζωγραφική. Microsoft Paint, το χέρι που θέλει εγώ ζωγραφική. Εγώ δεν έγραφε. Λοιπόν, τι είναι... Ωραία. Πήγε, εμείς έχουμε ένα αρκετά περίπλοκο... Και αν δείτε πιο πάνω, επειδή έχουμε ένα σχετικά περίπλοκο σύστημα με το τι είναι level, τι είναι υπο-level, τι είναι τέτοιο, έχουμε για μας μια σκηνή είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Αυτή η πρώτη σκηνή πηγή έχει τρία levels. Η γενική φάση της πρώτης σκηνής είναι έτσι. Και είναι το πρώτο level πάνω, το δεύτερο εκεί. Και εμείς έχουμε φτιάξει, ας πούμε, πιο κάτω χρονολογικά το πρώτο level. Αυτό εδώ είναι το πρώτο level, το οποίο είναι σε εκείνο το σημείο στη γενικότερη γεωμετρία. Αλλά μπορείς να έχεις μόνο σκηνές με στο project σου. Μπορεί να έχεις σκηνές τις οποίες έχεις χωρίσει σε levels και τα levels που έχεις χωρίσει σε υπο-levels και τα υπο-levels είναι καθαρά θέμα προτίμησης, είναι καθαρά πόσο μεγάλο είναι το project και πόσο πολύ θέλεις να το σπάσεις. Και αυτό που κάνει ο designer γενικά, ας πούμε, ακόμα και αυτό με βοήθησε και ήταν ένας μπούσουλας, γιατί όταν, ας πούμε, έφτιαχνα τα 3D μοντέλα δεν ρωτούσα ρε εσύ, ας πούμε, το terrain να το κάνω παντού ευθύ ή να βάλω, ας πούμε, σκαμπανεβάσματα ή, ας πούμε, πώς θα βάλω τις 30 φυγές. Αυτή είναι η 30 φυγιά, τη βλέπω σε σχέση με τον χώρο, τη βλέπω, ας πούμε, σε σχέση... Εντάξει, σε αυτή την εικόνα δεν φαίνεται σε σχέση με το χαρακτήρα, αλλά σε ολόκληρη την εικόνα... Η εικόνα αυτή προφανώς την έχω και μόνο κόμματι. Φαίνεται σε σχέση με το χαρακτήρα, βλέπω τα σκαλάκια που δεν τα είχα δει. Βλέπω ότι εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο ύψος, οπότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να τραβήξει κάτι, να το φέρει προκειμένου να μπορέσει να το ξεπεράσει. Και αν δεν το καταλάβουν, έχω βάλει tags, π.χ. και έχω γράψει ένα δίτα σε εκείνο το σημείο. Όχι, εκείνο 30.000. Ναι, εδώ. Πιο κάτω είναι το D. Το puzzle είναι ένα default που είναι του high heel. Άμα κλικάρει εκεί πέρα, το πάει στο puzzle που εξηγείται με το puzzle και λέει το puzzle αυτό είναι το ότι πρέπει να σύρει την πέτρα για να ανέβει πάνω στην πέτρα και να μπορέσει να πηδήξει ψηλότερα. Οπότε οποιαδήποτε πορεία μπορεί να υπάρχει, λύνεται ήδη μέσα στο design τότε μα άλλο σημείο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ γραμμικό, δηλαδή έχει παρόλα αυτά μια απόλυτη οπτική του project. Μπορεί να το διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλο, να μην έχει το νόημα του στυλ ότι έτσι είναι το ένα level, έτσι είναι το άλλο, αλλά είναι αρκετά fragmented ώστε να μπορεί να φτιάξει τάση και είναι αρκετά κομμένο. Και όταν αρχίσει να το σκέφτεσαι πιο πολύ με το στυλ ότι θε να πάω στη σκηνή, διαβάζω τη σκηνή και μετά μου λέει τι υπάρχει στη σκηνή, κλικάρω εκεί, βλέπω τι είναι αυτό. Αρχίζει να το διαβάζει έτσι το design, τότε έχει και νόημα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πρόβλημα όσο χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα. Είναι αρκετά. Αυτό. Ναι. Ναι. Απορίες. Ξανά. Τίποτα. Τι από εκεί. Οκ. Αρθέτε την άλλη εβδομάδα. Να την άλλη εβδομάδα. Unity, τι γνώσει. C-Sharp και JavaScript. Και Lua. Και όχι. Ναι. Βάλαμε και Lua. Ήταν από πάντα η Lua. Όντω. Είσαι σίγουρο. Εμεί πε να γράφουμε κυρίω. Γιατί έχουν βάλει το JavaScript. Για αυτού που δεν ξέρουν C-Sharp. Όχι, JavaScript και C-Sharp. Έχει κάνει και την επαγγελία του. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν ότι έχει Lua. Είσαι σίγουρος. Είχε παλιά μια γλώσσα. Είχε παλιά μια γλώσσα δικιά τη. Την οποία τη βγάλανε γιατί λένε για την αφιλική μια γλώσσα που πάνω καλύτερα. Δεν ήταν η Lua αυτή. Όχι. Μια μπου, όπως τη λένε. Α, ναι, μπου. Όχι Lua. Εντάξει, αστείο με έτσι, πλάκα κάτι. Είναι καθαρά για το. Το ξέρει το Minecraft. Τι ξέρει. Είναι γλώσσα του Minecraft. Και γράφει Lua. Για να κάνεις ένα αλληλεπιδρασματική, να κάνεις δικά σου mods με Lua. Και τα mods που έχεις στο Warcraft και είναι με Lua φυσικά και το βαράει στα πια το Minecraft. Πες με τα παιδιά σου πάντα στο Warcraft, κάνουμε τοπικό δίκτυο εκεί πέρα και κάνουμε διάφορα. Έχει ενδιαφέρον. Άρα, οκ, νιώθω ότι μάθατε τίποτα ή σας χαλάσαμε 4 ώρες. Ήταν υπέρος. Εγώ μια φορά σίγουρα θα εφαρμόσω την πρώτη το σχεδιασμό σου. Τέλεια, καλό αυτό. Τέλεια. Άντε, καλό βράδυ. Χαρήκαμε. Όποιος θέλει να μείνει να ρωτήσει πράγματα.